Στη Βρετανία και στην αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση στο δικαστήριο του πρίγκιπα Χάρη κατά ομίλου μέσων μαζικής ενημέρωσης, σύνδεση με τον Θανάση Γκαβό. Θανάση, πρόκειται για την πρώτη κατάθεση μέλους βασιλικής οικογένειας από το 1891. Ακριβώς, Μάρκος. Μια δίκη που άρχισε σήμερα το πρωί σε δικαστήριο του Λονδίνου και αφορά κατηγορίες παγίδευσης και παρακολούθησης τηλεφώνων διασημοτήτων από την Daily Mirror και άλλες εφημερίδες του εκδοτικού ομίλου MGN την περίοδο 1996-2010. Ένας από τους συνάγοντες είναι ο πρίγκιπας Χάρη, ο οποίος έχει επισημάνει 148 άρθρα, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, δεν μπορεί παρά να βασίζονται σε παράνομες πηγές. Υποστηρίζει ότι του προκάλεσαν γενική παράνοια εκείνα τα χρόνια. Μεταξύ των εμπλεκομένων είναι και ο πρώην φίλος του ζεύγους των Σάσεξ, ο γνωστός δημοσιογράφος Πιερς Μόργαν, που ήταν διευθυντής της Mirror. Η Mirror, η οποία έχει παραδεχθεί παρακολουθήσεις τηλεφώνων, αλλά αρνείται τις κατηγορίες σε αυτή την περίπτωση. Σήμερα ο πρίγκιπας Χάρη δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, όπως πολλοί περίμεναν, αλλά αύριο έχει προσδιοριστεί χρονικά η έναρξη της κατάθεσής του και θα είναι το πρώτο μέλος βασιλικής οικογένειας από τα τέλη του 19ου αιώνα, που εκτίθεται έτσι σε μια δημόσια διαδικασία σε ερωτήσεις από μια νομική ομάδα, ερωτήσεις επί των οποίων προφανώς δεν έχει κάποιον έλεγχο. Για την ακρίβεια, είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας από το 1891, που θα ο γιος της βασίλισσας Βικτωρίας, ο πρίγκιπας Εδουάρδος, είχε κληθεί να καταθέσει σε δύο υποθέσεις, μία για ένα σκάνδαλο χαρτοπεξίας και ένα για μία υπόθεση μοιχείας. Να πούμε δε ότι ο πρίγκιπας Χάρη συμμετέχει και σε ακόμα δύο αγωγές κατά του ομίλου που εκδίδει την Daily Mail και την Sun. Περιμένουμε να δούμε αν και αυτές οι υποθέσεις θα οδηγηθούν σε δίκη. Θανάση Γκαβέ, σε ευχαριστούμε πολύ.